τραπέζια ράδα στη λιακάδα, βόλτες όσαργα την Κυριακή. Τρία καφενεία στην πλατεία και το τάβλι θεία μουσική. Έτσι είμαστε, έτσι είμαστε. Ερχόμαστε στο χωριό Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, εδώ στους πρόποδες του Καϊμακτσαλά, σε ένα πανέμορφο χιονισμένο τοπίο. Έχουμε έρθει με τον γκρουπ εδώ να δούμε τα χιόνια, να παίξουμε με τα χιόνια και θέλουμε να μας πεις δύο λόγια τώρα για το υπέροχο χωριό σας. Το υπέροχο χωριό μας. Καταρχήν, σας καλωσορίζω. Εύχομαι καλή διαμονή, αν και έμαθα ότι θα είναι μικρή, αλλά παρόλα αυτά μη στεναχωρήσετε, θα περάσετε, θα γεμίσει ο χρόνος και θα περάσετε τέλεια. Είμαστε σε υψόμετρο 1200 περίπου μέτρα. Όπως βλέπετε, ο Θεούλης φέτος μας αγαπάει, έριξε πολύ το χιονάκι, είμαστε κάπου στα 80 εκατοστά. Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Το χωριό, αν σκεφτείτε ότι πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε άνθρωπος εδώ και ήταν μόνο μαντιά και στάβλη, σήμερα όπως βλέπετε έχει φοβερή και τρομερή ανάπτυξη και αυτό χάρη στον ιδιωτικό τομέα. Λέω και τονίζω χάρη στον ιδιωτικό τομέα, γιατί για μία ακόμη φορά ένα ακόμα πανέμορφο μέρος της Ελλάδας έχει μείνει ξεχασμένο και παραβελμένο, να μην πούμε από ποιους. Για να σας κάνουμε όμως πιο ευχάριστη τη διαμονή εδώ, έτσι να μην πάμε στα σοβαρά. Θέλω να σας πω ότι οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ φέτος, αρκεί να σας πω ότι... Το είδαμε. Έτσι, πρέπει να το πούμε όμως για να το δουν όσοι μας δουν. Έτσι, είναι στα 50 ευρώ περίπου το δίκλινο για καθημερινή και 60 ευρώ περίπου για Σαββατοκύριακο. Που σημαίνει ότι είμαστε εδώ, σας περιμένουμε να έρθετε, οι τιμές μας είναι πολύ χαμηλές, τα φαγητά μας είναι φρέσκα, ωραία. Ημέρας τα δοκιμάσαμε. Και οι τιμές είναι νομίζω πάρα πολύ χαμηλές. Είμαστε ακριβώς, να το πούμε και αυτό, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Έτσι, είμαστε μπροστά από το εστιατόριο Μήλος των αδελφών Δήμου. Θεωρώ ότι ευχαριστηθήκατε, θεωρώ ότι περάσατε καλά και ότι θα ξαναρθείτε να μας ξαναεπισκεφτείτε. Εύχομαι να περάσετε για μία ακόμη φορά καλά και τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε και χαιρετισμό στην Κέρκυρα εκ μέρους σου. Δεν το συζητάμε. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Σουπιώνη στον Κάτω Γαρούνα. Ήταν αντιδήμαρχος στο Δήμο Αχιλλείου. Ναι, Παναγιώτη, πού είμαστε? Βρισκόμαστε στις καταράκτες της Έδεσσας. Είναι κάτι το υπέροχο. Σε χιονισμένο τοπίο, το τρεχούμενο νερό και η ευρύτερη φύση είναι το κάτι άλλο. Το Calamity Travel κάνει τα καλύτερα ταξίδια με τους καλύτερους ανθρώπους. Ακριβώς. Είμαστε καλά. Και ο Βαλεντίνος μαζί μας. Και η Βαλεντίνα.